Cash Out είναι εδώ. winmasters.com.cy. Τώρα με Cash Out. Αντάμοβιτς και πάλι έξω από την περιοχή, θα επιχειρήσει το σούτ, η κόντρα που έγινε. Να δούμε ο Αβραάμ, ο Σχράν στο γύρισμα, είναι καλό, κεφαλιά από τον Χουράδο. Και πάλι για τον Κωστή, πολύ όμορφη πάσα για τον Σαθά που είναι γρήγορος. Σαθάς, η σέντρα, δύσκολα ο Βοζίνια. Τώρα για τον Κωστή που έχει χώρο για σούτ, το επιχειρεί, είναι καλό! Κορέα, η σέντρα, σούτ. Ο Βοζίνια σε κόρνερ και πάλι. Μιντίκης, τώρα για τον Σαθά έξω από την περιοχή. Τιάγκο για τον Κορέα. Η σέντρα ψάχνοντας τον Kingsley, κεφαλιά στα δίχτυα, 1-0. Η Νέα Σαλαμίνα με τον Kingsley φτάνει τα 11 τέρματα στο 22. Ξανά εδώ η κίνηση. Κορέα, κοιτάξτε η σέντρα. Απόλυτα καλυμμένος, η μπάλα θα χτυπήσει πρώτα στο έδαφος και στη συνέχεια, παρά την προσπάθεια του Βοζίνια, το 1-0. Στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά, η μπάλα μόλις έξω. Πολύ ωραία πάσα για τον Νίλς Τεσέιρα, αυτός για τον Άλεξ Ντασίλβα. Στην αντεπίθεση η ΑΕΛ, πολύ όμορφη ενέργεια, Άλεξ Ντασίλβα, μεγάλη επέμβαση από τον Λίτρα. Και η αντεπίθεση της Νέας Σαλαμίνας, πολύ όμορφη πάσα για τον Σαθά. Σαθά θα περάσει στην περιοχή, η προσποίηση, το γύρισμα, το πλασέ από τον Ελουντού, 2-0 η Νέα Σαλαμίνα. Εδώ για να ξαναδούμε, δεν υπάρχει offside, είναι ο Ντόσα Τζούνιορ που καλύπτει τον Σαθά. Εδώ θα περάσει από το Λαφράνς, θα κάνει το γύρισμα ακριβώς εκεί που έπρεπε, με τον Ελουντού να έρχεται να τελειώνει. Πολύ πολύ όμορφο τέρμα και σε δημιουργία. Κοιτάξτε το Σαθά, σηκώνει το κεφάλι για να δει πού βρίσκονται οι συμπαίκτες του. Και πραγματικά δεν δείχνει ο Σαθάς ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που τώρα πατάει στο αρχικό σχήμα. Θα προλάβει, θα κάνει σέντρα, είναι καλή. Ο Χουράδο την κεφαλιά πάνω από την εστία. Θα δούμε την ΑΕΛ τώρα με τον Χουράδο στην περιοχή. Το σουτ διαγώνιο, η μπάλα θα περάσει έξω. Έτοιμος για την εκτέλεση. Στα δίχτυα, φανταστικό γκολ. Φανταστικό γκολ από τον Άλεξ Ντασίλβα και αυτή είναι η τελευταία φάση. Εδώ ξανά φανταστική πραγματικά εκτέλεση. Φάουλ από τον Άλεξ Ντασίλβα. Κάτι τέτοια φάουλ είναι, λες και κερδίζει πέναλτι. Ντασίλβα από μακριά το σούτο, Λίτρας μπλοκάρει. Η σέντρα είναι καλή, η κεφαλιά από το Χουράδο έξω. Για τον Άλεξ Ντασίλβα το σούτ πάνω από την εστία. Καλό σούτ που συγκλίνει. Έκανε κίνηση ο Αντάμοβιτς, πήρε μπάλα. Κλείστηκε εκεί. Η σέντρα είναι πολύ καλή. Υπάρχει υπόδειξη από τον βοηθό ότι η μπάλα πέρασε έξω. Ο Αντάμοβιτς εδώ η σέντρα. Σε καμία περίπτωση δεν έχει περάσει έξω η μπάλα. Με τον Άλεξ Ντασίλβα για τον Αβραάμ. Η πάσα κάθεται για τον Αντάμοβιτς, το πλασέ. Η ευκαιρία που είναι 2-2. Ξανά η φάση εδώ από τον Αβραάμ. Κοιτάξτε την κίνηση του Αντάμοβιτς, σωστά παίρνει μπάλα. Εδώ ο Χουράδο. Μπάλα περνάει στα δίχτυα. Την ώρα όμως της πάσας του Αντάμοβιτς θέλω να δω τον Χουράδο που στέκεται. Είναι στην ίδια ευθεία η μπάλα με τον Χουράδο. Πέρασε εκτός ο Αβραάμ, πήρε τη θέση του ο Βίλερ. Αλλαγή προσώπου απλώς στο μεσαία γραμμή. Σέντρα που γίνεται κεφαλιά, η πλήρης ανατροπή με τον Χουράδο, 3-2 στο 74. Ο Χουράδο που φτάνει τα 14 γκολ. Και το 3-2 με την κεφαλιά η οποία γίνεται από τον Χουράδο που πήρε την εναέρια μονομαχία και πετυχαίνει την πλήρη ανατροπή για την ΑΕΛ. Πολλά τα παράπονα τώρα από τον Σάβα Πουρσαετίδη. Χουράδο και πάλι για τον Αγκάνοβιτς. Πολύ ωραία πάσα, το σουτ, 4-2.
Και πάλι από τον Χουράδο μέσα σε ένα τετράλεπτο η ΑΕΛ καταφέρει να σκοράρει τρία τέρματα. Ισοφαρίζει το ρεκόρ του. Ναι, και πλέον το ξεπερνάει. Πολύ όμορφη κίνηση του center forward της ΑΕΛ, του Χουράδο, από το γύρισμα και πάλι για τον Άλεξ Ντα Σίλβα η σέντρα στην περιοχή, το σουτ στο δοκάρι. Θα ήταν φανταστικό γκολ αν έμπαινε. Η ΑΕΛ που συνεχίζει, Χουράδο, νέο σουτ, γκολ, αυτή τη φορά hat-trick για τον Χουράδο. Αυτή τη φορά είναι ο Χουράδο που σκοράρει στο 83, 5-2 η ΑΕΛ. Να φτάνει τα 15 γκολ, ξανά εδώ, με φοβερό βολέ, αφού κοντρόλαρε την μπάλα από την πάσα του Αντρέ Τεξέιρα, δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Λίτρα. Αντάμοβιτς τώρα για τον Γουίλερ, το γύρισμα, η μπάλα θα περάσει σε κόρνερ. Και που το κινητό, και που το τάμπλε, και που το λάπτοπ, όλα θέλα. Winmaster.com.cy. Winmasters.com.cy. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ.